2020, ο 58χρονος κατηγορούμενος έχει καταγραφεί από κάμερα ασφαλείας να βγαίνει από το υποκατάστημα της τράπεζας όπου έγινε η διάρρηξη στις θηρίδες. Όπως φαίνεται στη φωτογραφία ντοκουμέντο, φοράει καπέλο τζόκεϊ, χειρουργική μάσκα, γάντια μιας χρήσεως, ενώ κρατά μια τσάντα όπου εκτιμάται από τις αρχές ότι έκρυψε κλοπημαία και στη συνέχεια τα έβγαλε από την τράπεζα. Οι περίεργες κινήσεις του, οι συχνές επισκέψεις και τα μέτρα προφύλαξης που έπαιρνε ήταν και τα στοιχεία που τον έβαλαν στο στόχαστρο των αρχών. Ο ίδιος πάντως στην απολογία του ισχυρίστηκε ότι είναι αθώος. Το καπέλο είναι αγαπημένο μου αξεσουάρ και το χρησιμοποιώ συχνά στην καθημερινότητά μου. Τα γάντια και τη μάσκα τα φορούσα λόγω κορονοϊού. Το Ινστιτούτο Αισθητικής της Συζύγου μου βρίσκεται κοντά στην τράπεζα και δεν ήθελα κάποιος πελάτης να δει ότι δεν τηρώ τα μέτρα. Υπάρχει μια συλλογή από στοιχεία σε ό,τι αφορά τις κινήσεις του, τις επισκέψεις του στο συγκεκριμένο χώρο, αλλά και εν γέννη το προφίλ του, τα οποία ήταν αυτά τα οποία οδήγησαν στην προσωρινή του κράτηση αυτή τη στιγμή. Το DNA του 58χρονου που βρέθηκε όμως στο πλαστικό κουτί ενός εκ των τεσσάρων θηρίδων θεωρήθηκε αδιάσυστο στοιχείο και έτσι εισαγγελέας και ανακριτής αποφάσισαν την προφυλάκησή του. Στις χειρολαβίες του επίμαχου κουτιού, στο μοναδικό σημείο που έρχεται αναγκαστικά κάποιος σε επαφή, προκειμένου να το εξάγει και να το εισάγει στη θηρίδα, βρέθηκε μείγμα βιολογικού υλικού της ιδιοκτήτριας και ενός ακόμα ταυτοποίητου προσώπου. Όχι όμως το δικό μου. Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες προκειμένου να εντοπίσουν την κρυψώνα με τη λία που φτάνει τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Οι λίστες με τα επώνυμα πανάκριβα κοσμήματα που έκαναν φτερά έχουν φτάσει στην Ιντερπόλ και η λία αναζητείται πλέον και σε διεθνή κυκλώματα κλεπταποδόχων. Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, κλήθηκε να δώσει κατάθεση ένας πασίγνωστος έμπορος ρολογιών και κοσμημάτων σε ένα από τα δύο καταστήματα του οποίου στο κέντρο της Αθήνας έγινε έφοδος και κατασχέθηκαν για έρευνα δύο πανάκριβα Rolex. Οι αστυνομικοί έκαναν φίλο και φτερό τόσο το σπίτι του γνωστού επιχειρηματία στη Βάρη, όσο και το κέντρο αισθητικής της συζύγου του στο Χαλάνδρη, χωρίς όμως να βρεθεί κάποιο ενοχοποιητικό στοιχείο. Έχουν ξεσηκώσει όλα, έχουν βγάλει κοντίσιον, έχουν γδύσει όλο το σπίτι καθώς και το μαγαζί ψάξανε μέσα στον κόσμο. Δεν έχουν βρεθεί τίποτα στοιχεία, πέρα 5 κατσαβιδάκια που έχουν όλοι στα νοικοκυριά τους. Και 2 σουγιαδάκια, 3 που είχαμε που έχουμε πάρει από νησιά και από το μοναστηράκι με 1 ευρώ. Αυτά έχουν ως όπλο κατοχή. Δεν είναι στοιχεία που μπορεί ένας άνθρωπος να ενοχοποιηθεί. Η θηρίδα του 58χρονου βρίσκεται ακριβώς δίπλα στη σειρά από τις 4 που ανοίχθηκαν και ο κατηγορούμενος ήταν ο μόνος από τους κατόχους που είχε κατηγορηθεί στο παρελθόν για κλοπές, διαρρήξεις και απάτες.